και θα σας πω και το άλλο. Ας πει ο κύριος Πολύζος, μεγαλοεκδότης στην πόλη μας, επιχείρησε μέσω τρίτων, ένα-δύο άτομα, να συναντηθεί μαζί μου για να ληφθεί η παρεξήγηση. Ένας από αυτούς τους τρίτους ήταν και ο κύριος Πολύζος. Εγώ δεν πω ποιο όνομα ήτανε. Τον πλησίασε, επειδή ξέρει ότι λέμε ένα γεια, όχι έχουμε καμία ιδιαίτερη σχέση, ανθρώπινη σχέση. Και του είπε, ρε Σωτήρη, να συναντηθούμε με τον Δήμαρχο να τελειώσει η παρεξήγηση. Είναι έτσι, κύριε Πολύζο, ή όχι? Αν αναφέρεστε προεκλογικά, αν αναφέρεστε προεκλογικά, μπορώ να πω πως έτσι είναι. Αλλά... έτσι. Α, εκεί, δεν θα, να μην εκθέσω. Ναι, προ... για να δείτε λοιπόν. Ένα ραντεβού για ένα πρωινό καφέ, δεν το παρουσιάζεται σαν να είναι διαπλοκή. Δε, όχι, ποιο είναι το μέγεθος. Ενδιαφέρθηκε λοιπόν ο συγκεκριμένος εκδότης να τα βρει με μένα. Εγώ δεν έχω χάσει τίποτα και δεν θέλω να βρω τίποτα με αυτούς. Αυτά που ξέρανε να τα ξεχάσουν. Υπάρχει πόλεμος. Το ποτήρι με όλους αυτούς θα το πιούμε μέχρι τέλους. Και όποιος αντέξει. Εγώ δέχομαι να κριθώ από τους πολίτες και αυστηρά από τους έντιμους δημοσιογράφους. Από τους διαμπλεκόμενους ούτε με νοιάζει. Χθες είχαμε την ευκαιρία να φιλοξενήσουμε στις έκτακτες εκπομπές που γίνονται για τους απολογισμούς των δημοτικών αρχών σε ολόκληρη την Θεσσαλία, τον Δήμαρχο Βόλου, τον κύριο Αχιλλέα Αμπέο, ο Γιώργος Καρεκλίδης με την ιδιότητα του εκδότη ζήτησε να παρέμβει, διότι έγινε μια αναφορά χθες από τον κύριο... Ναι, ας τον ακούσουμε, δεν πειράζει, χωρίς το βίντεο, ναι. Έγινε μια αναφορά χθες από τον Δήμαρχο Βόλου ότι προεκλογικά συναντήθηκε με έναν εκδότη. Καλησπέρα, Γιώργο Καρεκλίδη. Καλησπέρα, Σωτήρη, σε ευχαριστώ. Δεν σε ακούω όμως. Όχι, όχι, Γιώργο, ακούμε εμείς εσένα. Δεν είπα κάτι. Α, ωραία. Λοιπόν, αυτό που θέλω να πω, Σωτήρη, είναι ότι ακούστηκε, όπως είπες, από την εκπομπή σου χθες στη συνέδευξη του Δημάρχου, ότι κάποιος εκδότης προεκλογικά ή μετεκλογικά, θα το διευκρινίσεις εσύ καλύτερα, ότι ήθελε να έχει μια συνάντηση μαζί του, ώστε να τα βρουν. Mm-hmm. Θέλω λοιπόν από σένα να ρωτήσω, γιατί εσύ το έχεις πει στο Δήμαρχο, ποιος είναι ο εκδότης? Το ποιος είναι ο εκδότης δεν έχει να κάνει με μια δική μου τοποθέτηση. Ο Δήμαρχος περιορίστηκε στο να πει... Όχι, ένας... ο Δήμαρχος είπε, Σωτηρή, ότι εσύ του είπες ότι ανέλαβες κάποια υποχρέωση απέναντι στον εκδότη να πεις στον κύριο Μπέο να συναντηθούν. Γιώργο, μην πετάμε τώρα την μπάλα στην εξέδρα. Όταν μιλήσαμε νωρίτερα, αυτό που ζήτησες είναι να διευκρινίσεις ότι δεν είσαι εσύ ο εκδότης. Εγώ λοιπόν είμαι σε θέση να επιβεβαιώσω ότι δεν είσαι εσύ ο εκδότης. Α, ευχαριστώ πάρα πολύ. Λοιπόν. Μπορώ να πω δύο λόγια ακόμα? Ναι. Καταρχήν λοιπόν θα πρέπει ο Δήμαρχος να μην αφήνει τον ανοιχτό τον ανεμιστήρα της λάσπης και να τον ρίχνει από εδώ και από εκεί. Να μιλάει συγκεκριμένα για όσα θέματα θέλει να πει, να λέει συγκεκριμένα πράγματα. Είναι κακό ένας εκδότης να συναντιέται με έναν ενδυνάμει Δήμαρχο? Εγώ ναι. Όσο για όσα ανέφερε για το όνομά μου, Σωτήρη, έτσι, γιατί αναφέρθηκε το όνομά μου, ναι, ναι. Αυτά είναι εφεδρότητες καφενιακού επίπεδου. Και δεν μπαίνω στον κόπο να το απαντήσω. Κάθε μέρα δίνουμε εξετάσεις και εγώ στους ακροατές μου, στους αναγνώστες μου και ο Δήμαρχος στους συμπολίτες. Και κάτι τελευταίο, Σωτήρη. Ο κ. Μπέος ως Δήμαρχος παρανομεί εις βάρος μας καθημερινά και το ξέρει. Η προσπάθειά του είναι να κλείσει τη φωνή μας, χρησιμοποιώντας μεθόδους ξένες προς το δίκαιο και τους νόμους του κράτους. Αυτό όμως που έχω να του πω είναι: ποιος είσαι εσύ που με κρίνεις? Πριν αρχίσεις να δείχνεις με το δάχτυλό σου, φρόντισε τα χέρια σου να είναι καθαρά. Καλό απόγευμα, Σωτήρη. Σε ευχαριστούμε, Γιώργο.